Λοιπόν, τώρα, ο κύριος Φακιανάκης από την άλλη πλευρά σάρωσε. Πρέπει να το πούμε, γιατί κατέβηκε στην περιφέρεια, στο νότιο τομέα. Είστε πρώτο σε σταυρού, κύριε Σφαγιανάκη. Double score έκανε. Double score, του score, το score. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω όλους τους ανθρώπους που με τίμησαν. Εμείς είμαστε αυτοί που είμαστε, συνεχίζουμε. Τον κύριο Χαρδαλιά, να το πούμε. Πρώτα τον κύριο Χαρδαλιά που με επέλεξε και πήρε αυτούς τους ψήφους. Την κυβέρνηση όλοι, γιατί όλοι αυτά έχουν μία συνέχεια, πιστεύω. Και πάνω απ' όλα θέλω να ξέρω ο κόσμος, ο απλός κόσμος που με ψήφισε, οι οποίοι μου έστειλαν με μηνύματα την ψήφο τους για να μου αποδείξουν πόσο πολύ. Ναι, ναι. Έχω 2.500 μηνύματα με φωτογραφία μέσα από το παραβάν. Ασύλληπτα πράγματα. Έζησα χθες μία μέρα. Εδώ η Μαρία Παναγοπούλου που λίγο μας βοηθάει, μας δείχνει εδώ τους σταυρούς στο νότιο τομέα. Πόσους έχει, Μαρία μου? Ζήνα, να σου πω ότι έχει 15.956 ψήφους και είναι το 1/5 των συνολικών ψήφων που πήρε ο συνδυασμός του στην περιφέρεια στο νότιο τομέα. Κύριε Σφαγιανάκη, τι κάνετε, δηλαδή πραγματικά? Σάρωσε. Σας βλέπω στη Βουλή, σας βλέπω ο κύριος Μητσοτάκης από σήμερα να σας καλεί του Μαξίμου. Βλέπω πολλά, δηλαδή πραγματικά δεν είναι θέματα αυτά. Ξαφνικά βγαίνει ο Σφαγιανάκης από το πουθενά. Ούτε βουλευτής πριν, τώρα με βλέπεις. Όχι από το πουθενά. Εντάξει. Όχι από το πουθενά σε σχέση με τους βουλευτές, αγόρι μου. Δηλαδή, έχει έργο. Εσύ τώρα πολύ πιστεύεις, σαν ο κ. Φακιανάκης, ας πούμε, με αυτούς τους σταυρούς κατέβαινε με άλλο ρόλο, πιο θεσμικό. Είχε εκλεγεί. Α, μπράβο, πες τα. Περίπατο έκανε το άνθρωπος. Περίπατο έκανε ο άνθρωπος, δηλαδή πραγματικά. Όλοι σταυρό στο Σφακιανάκη. Δεν είναι τίποτα και τυχαίο. Και εμείς προσωπικά δεν τον διαφημίσαμε και πριν, δεν βγάλαμε κανένα. Δεν εμφανίστηκα εδώ ένα μήνα. Α, μπράβο. Όλοι θέλουν το Σφακιανάκη του λοιπόν. Αυτό σημαίνει, κύριε Σφακιανάκη, δεν είστε τυχαίος. Έτσι. Συμφωνώ. 30 χρόνια δίνω στον κόσμο μια αγάπη. Έτσι. Ο κόσμος καταλαβαίνει. Έτσι. Αυτό θα το πω προς όλους. Ο κόσμος εισπράττει και κάποιοι νομίζουν ότι ο λαός δεν καταγράφει. Όλα καταγράφονται, όλα καταγράφονται στη μνήμη του λαού. Θέλω να σας πω μια εμπειρία μου από το 20ήμερο που έζησα. Κύριε Σφακιανάκη, είπατε ότι ευχαριστείτε τον κόσμο που σας έφτασε στην πρώτη θέση στο νότιο τομέα. Και όπως είπε η Μαρία μας, Μαρία, το 1/5... Είπες. Ναι, των συνολικών ψήφων που πήρε ο συνδυασμός του κυρίου Χαρδαλιά στο νότιο τομέα ανήκουν στον Μάνο Σφακιανάκη. Κοίτα να δεις τι γίνεται στην Κρήτη. Πάμε λοιπόν για τον επόμενο καλεσμένο, ο οποίος βέβαια είναι Αρναουτάκης Σφακιανάκης. Καταλαβαίνετε ότι επρόκειτο για Κρήτη. Κύριε Αρναουτάκη, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι από την Κρήτη. Συγχαρητήρια στο Μανώλη, το φίλο μου. Θα κάνει μια εξαίρετη δουλειά. Συγχαρητήρια και σε εσάς. Συγχαρητήρια. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Κύριε Αρναουτάκη, χθες όπου κι αν έβλεπα περιφερειακές και δημοτικές εκλογές, όλοι σας θέλανε. Δικός μας είναι. Όχι, δικός μας είναι. Πού τον καταγράφουμε? Στη Νέα Δημοκρατία τον καταγράφουμε, στο ΠΑΣΟΚ τον καταγράφουμε. Εγώ πανηγύριζα με τον κόσμο με την έννοια του πόση αγάπη τελικά είχαν τα κόμματα για σας. Ο Αρναουτάκης ανήκει στην Κρήτη. Είναι ακριβώς. Γνωρίζουν όλοι από πού προέρχομαι, κυρία Κουσελίνη, πού ανήκω. Όμως πάνω απ' όλα είναι η εκτίμηση και η αγάπη όλου του κρητικού λαού, γιατί για τέταρτη φορά μας δίνει τη δυνατότητα να είμαστε στην περιφερειακή αρχή με το μεγαλύτερο ποσοστό στην Ελλάδα. 78 τόσο. Περιμένετε, θα σας τα πούμε ακριβώς. Μαρία μου, γιατί σε έχω εκλογολόγο. Ναι, Μαρία μου. Τα ελληνικά νούμερα. Κύριε Αρναουτάκη, δεν είναι μόνο ότι πήρατε 78,29%. Θέλω να επισημάνω ότι στο Ρέθυμνο το ποσοστό σας έφτασε στο 82,5% και στο Ηράκλειο. Και στο Ηράκλειο ξεπέρασε το 80%. Και στο Ηράκλειο 81,4%. Κύριε Αρναουτάκη, μήπως να βγαίνετε για 2-3 λεπτά και σε μένα κάθε μέρα να πάρω λίγο από το ποσοστό σας. Αφού σήμερα το πρωί λέω, χωρίς Αρναουτάκη δεν βγαίνω σήμερα, θα βγω. Πήρα και εγώ προσωπικό στη γραμματέα σας τη Γοργό. Να σας πω, εσείς τα κανάλια τα αθηναϊκά, κάθε 5 χρόνια μας θυμάστε. Είμαι μόνο να γίνει κανένα αριστερό. Μίλα, πες τα. Όχι, κύριε Αρναουτάκη. Πρέπει να το δείτε. Εμείς αγαπάμε την Κρήτη. Εμείς αγαπάμε, πρέπει κρίτη. Λίγο τα κανάλια της Αθήνας να μας έτσι αγκαλιάσουν περισσότερο. Κύριε Αρναουτάκη, εμείς αγαπάμε Κρήτη.
Αγαπάμε εσάς προσωπικώς, διότι προέρχεστε και από κόμμα πιο άλλο. Τι άλλο, δεν ρίζουν τα κόμματα. Να το πούμε, δεν είναι κακό να λέμε από πού προέρχεται ο καθένας. Πασόκ είναι ο Αρναουτάκης. Γι' αυτό το λέω. Η Νέα Δημοκρατία βλέπει μπροστά και επιλέγει τους σωστούς ανθρώπους. Σωστά, σωστά. Εσύ που φοράς και το πράσινο μπορείς να το πεις. Κύριε Αρναουτάκη, είστε χαρούμενος σήμερα πέρα από όλο αυτό, γιατί εντάξει το ποσοστό είναι τεράστιο. Για μια Κρήτη που λέμε επί Πασόκ παλιά, επί Ανδρέα Παπανδρέου, βγάζει κυβερνήσεις. Έβγαλε περιφερειάρχη από την πρώτη στιγμή με ένα ποσοστό συγκλονιστικό. Είστε χαρούμενος σήμερα? Και βέβαια υπάρχει μια μεγάλη ικανοποίηση αλλά και συγκίνηση. Γιατί είναι η τέταρτη φορά που είμαι επικεφαλής ενός ψηφοδελτίου. Δεν είναι η πρώτη, δεν είναι η δεύτερη, δεν είναι η τρίτη. Και τα ποσοστά κάθε φορά είναι αυξητικά. Και πραγματικά είναι συγκινητικό όταν φέρνουμε αυτή την αγάπη του κόσμου. Είναι αγάπη από τους κριτικούς. Γιατί είναι μέσα από τη δουλειά. Έχουμε χτίσει όλα αυτά τα χρόνια στέρεες βάσεις. Σε αυτές θα συνεχίσουμε. Και πάνω απ' όλα, η ενότητα του νησιού είναι πολύ μεγάλο. Και από τα έργα, αν με ρωτήσετε, είναι περισσότερο η ενότητα που έχουμε πετύχει στην Κρήτη. Και η ισόρροπη ανάπτυξη. Δεν υπάρχει φορέας, δεν υπάρχει δήμος να έχει χτυπήσει την πόρτα της περιφέρειας και εμείς να μην προσπαθήσουμε, όλη η ομάδα μου, να μπορούμε να έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Και χρειαζόμαστε αυτό που πρέπει να κάνει η κυβέρνηση, να εμπιστευτεί περισσότερο την αυτοδιοίκηση. Μπορούμε, εάν δοθούν αρμοδιότητες και πόροι, να κάνουμε αρκετά πράγματα καλύτερα από ό,τι τα κάνει η Αθήνα. Πάντως η αλήθεια είναι ότι η Κρήτη τα τελευταία χρόνια έχει αναβαθμιστεί. Εγώ Πάσχα, το Πάσχα που μας πέρασε ήμουν στην Κρήτη, έκανα το Πάσχα μου εκεί. Είδα πραγματικά τεράστιες αλλαγές, οφείλω να το ομολογήσω. Είτε προέρχεται από το Δήμο, είτε προέρχεται από την περιφέρεια, τα έργα είναι πολύ μεγάλα. Και επειδή μιλάμε για ένα νησί με πολύ τουρισμό... τα έργα που γίνονται, γιατί αυτή την περίοδο θα είναι εν εξελίξη όλα τα μεγάλα έργα στην Κρήτη, ο βόρειος οδικός άξονας, το αεροδρόμιο στο Καστέλι, η ενεργειακή διασύνδεση του νησιού που δεν είχαμε ενεργειακή ασφάλεια, κυρία Κουσελίν, δεν είχαμε, δεν υπήρχε στην Κρήτη. Κάθε καλοκαίρι είχαμε πρόβλημα. Και επίσης λέμε, όμως, πολλά ατυχήματα. Ένα τουριστικό προϊόν ποιοτικό, πολλά ατυχήματα, πρέπει να έχουμε και την ασφάλεια αυτή. Άρα ενώνουμε δυνάμεις πολιτικές, κοινωνικές, για να έχουμε την καλύτερη διεκδίκηση από την κεντρική εξουσία. Γιατί συνεχώς η κεντρική εξουσία θέλει να καταλαβαίνει ότι πρέπει να αφήνει αρμοδιότητες και πόρους και να μην δίνει μόνο αρμοδιότητες χωρίς πόρους. Γιατί πώς θα ανταποκριθούμε? Δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε αν δεν έχουμε και τους πόρους. Και πρέπει, επειδή και οι πρωθυπουργοί είναι υπέρ της αυτοδιοίκησης, πρέπει να δοθούν οι εντολές από τον κύριο Μητσοτάκη να έχουμε έτσι περισσότερους πόρους. Πρέπει να γίνει αυτό. Τώρα, στο εδώ και τώρα διεκδικήστε το, κύριε Αρναουτάκη, που είστε ο αγαπημένος όλων. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.